Ωραία δεν είναι στο φυσικό φως. Ή απλά δεν έχω λεφτά να πάρω ring light. Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα αυτό το βίντεο θα βγει λίγο μεγάλο. Αν αντέξετε να το δείτε μέχρι τέλος, καλώς. Αν όχι, θα έχω πληροφορίες σε κάτω στο description box να δείτε τα review από όλα τα προϊόντα στο blog μου. Επειδή όπως ξέρετε άρχισα να ασχολούμαι έτσι γενικά με την περιποίησή μου επιτέλους και καλό είναι όλοι να το κάνουμε γιατί αυτό το σώμα, αυτό το κεφάλι τέλος πάντων είναι αυτό που κουβαλάει όλα τα υπόλοιπα μέσα μας για όλη μας τη ζωή. Οπότε καλό είναι να το προσέχουμε. Με όποιο τρόπο μπορούμε τέλος πάντων. Οπότε θα σας δείξω εγώ τώρα τι προϊόντα χρησιμοποιώ γενικότερα στην καθημερινότητά μου. Θα σας πω ποια μου άρεσαν και ποια όχι. Σας τα έχω ήδη δείξει όταν τα αγόρασα και για μερικά σας έχω πει και κάποια πράγματα. Τώρα θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Για να δούμε αν κάνουν ή δεν κάνουν και τι κάνουν τέλος πάντων. Ας ξεκινήσουμε από το πλύσιμο του μούτρου, το πρωινό. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ της Dermedic, το Normacne Preventi, σας το έχω ξαναδείξει όταν τα αγόρασα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω φτάσει μέχρι τη μέση, είναι και μια μύγα εδώ στην παρέα μας, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Το έχω φτάσει μέχρι τη μέση, είναι πάρα πολύ καλό, αφήνει το πρόσωπό μου σαν να μην το έχω ακουμπήσει. Είναι απλώς καθαρό, το χρησιμοποιώ πρωί-βράδυ και μία φορά στο ενδιάμεσο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό. Εγώ όμως το κάνω γιατί γυρνώντας από τη δουλειά νιώθω τα μούτρα μου πολύ βρώμικα, οπότε ναι. Πριν κάνω το οτιδήποτε άλλο, βάζω την καφεΐνη της Revolution, που είναι καφεΐνη και υαλουρονικό οξύ. Είναι αυτό. Είναι έτσι λίγο, πώς να το πω, καυτερό. Αφήνει έτσι μία μικρή κάψα. Έχω δει πολύ καλά αποτελέσματα, θα συνεχίσω να το φοράω. Βάζω αυτό λοιπόν, 10 στα 10 και αυτό. Και από πάνω βάζω αυτό, της Floss Leg. Είναι το αρνίκα gel, είναι μελάδι αρνίκα δηλαδή. Πολύ φθηνό, πολύ δροσιστικό, είναι υπέροχο. Θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ μαζί με το προηγούμενο, 10 στα 10 και αυτό. Γιατί μου κάνω αυτό που θέλω κάτω από τα μάτια. Ξέρετε, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα κάτω από τα μάτια, οπότε ναι. Στο πρόσωπο, πριν από την ενυδατική, βάζω αυτό το serum, τον ορό τέλος πάντων. Ο οποίος έχει, είναι της Bielenda, όπως βλέπετε. Δεν ήταν πάρα πολύ φθηνός, έκανε γύρω στο 8-9 ευρώ. Τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Τον έχω μόλις μια εβδομάδα, τώρα που μιλάμε. Αν και ο ρος, περίμενα να έχει μια πιο λεπτόρευστη σύσταση. Και αυτό αντιθέτως είναι πάρα πολύ γαλακτώδες, νομίζω μπορείτε να το δείτε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί σε μια εβδομάδα που το χρησιμοποιώ δεν μπορώ να ξέρω αν έχει αποτέλεσμα 100%. Όμως αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι θα δουλέψει ίσως καλύτερα σε ξηρές επιδερμίδες, γιατί η δικιά μου είναι μεικτή προς λιπαρή και μου αφήνει μια λιπαρότητα και μια έτσι σαν κόλλα πάνω στο πρόσωπο, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, ειδικά το καλοκαίρι. Το χειμώνα δεν ξέρω. Αν μου κρατήσει μέχρι το χειμώνα, πράγμα που δεν το νομίζω γιατί λίγη σε 3 μήνες, θα σας πω. Αν τυχόν το ξαναπάρω, θα σας πω. Νομίζω όμως ότι δεν θα το ξαναπάρω και του δίνω ένα 5 στα 10 γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αλλά θα έπρεπε να λέει κατά τη γνώμη μου ότι είναι για ξηρές επιδερμίδες. Αυτά. Αν πρόκειται να βγω έξω από το σπίτι, θα βάλω αυτήν εδώ την αντιλιακή. Είναι της Pharmona, η Sun Balance με SPF 50. Δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αν θυμάστε, είχα πάρει μια της Dermacol που ήταν και λίγο πιο ακριβή. Γενικά η Pharmona είναι λίγο πιο οικονομική. Είχα πάρει μία λοιπόν της Dermacol, η οποία όμως αφού ξέχασα την τσάντα μου μισή ώρα μέσα στο αυτοκίνητό μου, τα μάξι μου έγινε φούρνος, η κρέμα διχάστηκε, ξεχωρίζαν τα συστατικά της, έβγαινε λάδι και κρέμα μαζί, οπότε δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω άλλο. Είπα τέλος πάντων να μην ξαναδώσω γύρω στα 8-10 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα είχε. Είπα να πάρω αυτήν να περάσω το καλοκαίρι μου που ήταν έτσι πιο οικονομική. Δεν είμαι 100% ευχαριστημένη. Οκ, okay, για τα λεφτά της είναι μια χαρά. Αφήνει αρκετή λιπαρότητα, θα έλεγα, η οποία δεν φεύγει. Με κάνει να υδρώνω πάρα πολύ και αυτό το καταλαβαίνω στη δουλειά μου, καθώς είμαι καθαρίστρια και δουλεύω στον ήλιο. Θα τη ζω σε ένα 6 στα 10. Μετά από όλα αυτά, το πρωί, αν δεν βγω από το σπίτι, θα βάλω
της Green Pharma σε την ενυδατική που είναι με πράσινο τσάι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είχα πάρα πολλούς συνδυασμούς γιατί η ποσότητά της είναι μεγάλη, είναι νομίζω 150 ml, μου φάνηκε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα. Εντάξει, μπορεί να λήξει και πριν την τελειώσω, αν και έχει διάρκεια ζωής σε 12 μήνες, κάτι που με κάνει εμένα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχει μια εξαιρετικά λεπτή μυρωδιά και κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται, αφήνει το πρόσωπο ματ. Τη βάζεις και σε 10 λεπτά είναι σαν να μην έχει ακουμπήσει τίποτα το πρόσωπό σου, είναι σαν μόλις να ξύπνησες, αλλά με μια πολύ καλή ενυδάτωση. Τις βάζω σίγουρα 10 στα 10. Πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη μέρα, να σας δείξω τι χρησιμοποιώ για αντιμακιγιάζ. Χρησιμοποιούσα αυτό εδώ, Panthenol Extra από Medisei, που είναι με αγγούρι, δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, και με κάτι άλλο που δεν θυμάμαι γιατί αυτή είναι μικρή συσκευασία και δεν γράφει. Anyway, πήρα τη μικρή συσκευασία γιατί δεν μπορούσα να βρω πουθενά τη μεγάλη και έκανα το λάθος εντός εισαγωγικών και αγόρασα τη Garnier, το Micellar. Αγόρασα το Γαλακτώδες πρώτα γιατί δεν είδα ότι έγραφε πάνω για ξηρές επιδερμίδες, οπότε ήταν σε προσφορά και λέω εντάξει 5,5 ευρώ, 400 ml, ok, πάρτο. Μετά είδα ότι είναι για ξηρές επιδερμίδες, το είδα αφού το έβαλα στο πρόσωπό μου και συνειδητοποίησα ότι μου αφήνει έξτρα λιπαρότητα που δεν τη θέλω. Οπότε πήγε στην άκρη, απλά πέταξα 5,5 ευρώ και πήγα και πήρα τη Garnier. Είχε δώρο και αυτό το μικρό, το travel size, δηλαδή στο σύνολο 500 ml, 400 αυτό, 100 αυτό, φαντάζομαι όλοι το ξέρετε αυτό, δεν περιμένετε με να το πω. Στο μεσοδιάστημα όμως και αφού είχα παραγγείλει κάτι βιταμίνες, είπα να πάρω και τη μικρή ποσότητα από αυτό, ούτως ή άλλως πρόκειται να ταξιδέψω, οπότε θα τα χρησιμοποιήσω σίγουρα και τα δύο. Στη μέση της μέρας λοιπόν, και αφού γυρίσω από τη δουλειά και ξαναπλύνω το πρόσωπό μου γιατί όπως σας είπα το νιώθω πολύ σκατά, θέλω οπωσδήποτε κάτι ενυδατικό και δεν θέλω να βάλω την κρέμα γιατί εκείνη τη στιγμή τη νιώθω πολύ βαριά μέρα μεσημέρι, μέσα στον τάλα ήλιο, οπότε πήρα τη Βιελέντα την τονωτική λοσιόν. Δεν ήταν εξαιρετικά οικονομική, νομίζω είχε γύρω στα 4,5 ευρώ. Θα μου πεις πόσο ήθελες να κάνει ρε κοπελιά. Okay, θέλω να πω ότι εντάξει, εφόσον η κρέμα της Βιελέντα είχε 3,90, περίμενα ότι και αυτά ήταν αντίστοιχα εκεί. Δεν με ενοχλεί καθόλου γιατί είναι απίστευτη, λειτουργεί εξαιρετικά. Δεν ξέρω τι να πω για αυτήν. Είναι πάρα πολύ δροσιστική και μου αφήνει το πρόσωπο καθαρό και δεν είναι καθαριστική, αλλά μου αφήνει το πρόσωπο. Το νιώθω καθαρό και πολύ δροσερό. Τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Μια εβδομάδα την έχω, αλλά τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Χρειάζεται πολύ λίγη ποσότητα, λίγο στο βαμβάκι. Όπως βλέπετε, δεν μου έχει τελειώσει. Εννοώ, δεν φαίνεται ότι την έχω χρησιμοποιήσει πολύ, όμως την έχω χρησιμοποιήσει. Το βράδυ ακολουθώ την ίδια διαδικασία με τις κρέμες ματιών και με το σέρουμ ματιών, όπως και με τον ορό, όσο τον έχω τουλάχιστον και όσο αντέχω να τον χρησιμοποιώ. Και μετά για κρέμα νυχτός βάζω αυτή τη Βιελέντα, η οποία είναι εξισορροπιστική. Μπορεί να σε έχω μιλήσει 50.000 φορές για αυτήν. Πολύ οικονομική, είναι με green tea, είναι της ίδιας σειράς. Δουλεύει εξαιρετικά μαζί με την τονωτική λοσιόν. Είναι ακριβώς αυτό που λέει, είναι εξισορροπιστική, δηλαδή δεν νιώθω άλλα σημεία με λιπαρότητα και άλλα σημεία ξηρά. Τη φοράω το βράδυ και το πρωί, το δέρμα μου είναι φανταστικό. Πραγματικά αυτή νομίζω ότι θα την παίρνω και θα την ξαναπαίρνω και θα την ξαναπαίρνω. Με ενοχλεί λίγο που έχει 6 μήνες ζωής, αλλά οκ, okay, τουλάχιστον δεν έχει 3 μήνες ζωής όπως τα υπόλοιπα προϊόντα που θα σας δείξω μετά. Όπως σας είπα, το χειμώνα, μέχρι πριν ένα μήνα περίπου, βασικά όχι το χειμώνα, χρησιμοποιούσα τη ρετινόλη, φαίνεται κιόλας να έχω μισοτελειώσει. Είναι από Revolution. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό, την έβαζα κάθε βράδυ. Την έβαζα νύχτα παρανύχτα, μία νύχτα φορούσα αυτό γιατί νομίζω δεν κάνει να την εφαρμόσει συνέχεια, συνεχόμενα τη ρετινόλη. Και μία νύχτα την εξισορροπιστική κρέμα. Ούτως ή άλλως πρέπει να κάνεις κάποια διακοπή κάποια στιγμή από τη ρετινόλη, οπότε εγώ αποφάσισα να την κάνω τώρα γιατί το δέρμα μου γενικά το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο λιπαρό και αυτή είναι σε λάδι διαλυμένη, οπότε δεν ήθελα να χρησιμοποιώ κάποιο λάδι τη στιγμή που κιόλας χρησιμοποιώ την εξισορροπιστική κρέμα, ακριβώς για αυτό το λόγο. Οπότε έκανα μία παύση και συνεχίζω να τη χρησιμοποιώ από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί πέρα. Ούτως ή άλλως δεν μου λύγει ακόμα, μου κρατάει μέχρι τον Απρίλη. Να το γράφετε κι εσείς από πίσω, οπότε τα έχετε αγοράσει για να ξέρετε. Επίσης χρησιμοποιώ μία με δύο φορές τη βδομάδα την Juicy Jelly Mask από Βιελέντα, που σας την έχω ξαναδείξει. Συγκεκριμένη είναι με μυρωδιά από ανανά.
Τώρα τι γίνεται με αυτήν. Έχει 3 μήνες ζωής. Την αγόρασα Μάη. Που σημαίνει δηλαδή ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να την έχω τελειώσει. Πράγμα απίθανο, γιατί τη βάζω 1-2 φορές τη εβδομάδα. Πέρα από αυτό όμως, υποτίθεται ότι δίνει μία ξεκούραστη όψη στο δέρμα. Είναι για να ξεκουράζει το δέρμα. Το κάνει αυτό που λέει. Δεν είναι όμως απολυπιστική, που επίσης το λέει. Έχει μέσα κάτι κόκκους, οι οποίοι προφανώς και κάποια χρησιμότητα έχουν, αλλά σίγουρα δεν είναι η απολέπιση η χρησιμότητά τους, τέλος πάντων. Εγώ τη φορώ αποκλειστικά και μόνο σαν μάσκα, την αφήνω 15 λεπτά, αφού έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου. Συνήθως μεσημέρι το κάνω αυτό, γυρνώντας από τη δουλειά, γιατί τότε είναι που βλέπω το δέρμα μου στα χειρότερά του. Λογικό. Την αφήνω 15 λεπτά. Το θέμα με αυτήν είναι ότι μετά από τα 1-2 πρώτα λεπτά αρχίζει και με φαγουρίζει. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό και αν έχω κάποιο πρόβλημα με το δέρμα μου ή αν δεν ξέρω, έχει κάτι μέσα που με ενοχλεί. Δεν ξέρω. Θα την ξαναχρησιμοποιήσω. Γενικά θα την χρησιμοποιήσω όσο μπορώ μέχρι να μου λήξει. Δεν ξέρω αν θα την ξαναπάρω. Αυτά. Από την ίδια σειρά όπως σας έδειξα και στο haul, έχω πάρει την Juicy Jelly Mask που είναι με kiwi και με κάκτο. Της μπιελέντα και αυτή, οικονομική, και αυτή λήγει σε 3 μήνες. Την πήρα για να αντικαταστήσω της L'Oreal το Sugar Scrub, Smooth Scrub, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ξέρετε φαντάζομαι όλοι για ποιο λέω, που είναι επίσης με kiwi. Νομίζω ότι αυτό είναι το dupe, δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί. Δεν λέω ότι το φτιάξανε γι' αυτό, αλλά μοιάζει πάρα πολύ. Η μυρωδιά δεν μοιάζει καθόλου, η αλήθεια είναι, όπως και η υφή δεν μοιάζει καθόλου. Αυτό είναι λίγο πιο μέση. Δημιουργεί έτσι, μέχρι να το ξεπλύνεις, ένα χάος στον εροχήτη. Και η αλήθεια είναι ότι μου μένουν και κάποιοι άσπροι κόκκι πάνω στα μούτρα μου. Δηλαδή, όσο καλά και να ξεπληθώ, πάντα θα ανακαλύψω κάποιους άσπρους κόκκους, είτε στα μαλλιά, είτε δεν ξέρω, κοντά στα αυτιά, κάτω από τα μάτια, μέσα στα μάτια, δεν ξέρω. Παντού. Θα το χρησιμοποιήσω αυτούς τους 3 μήνες που είναι να χρησιμοποιηθεί, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι θα ξαναπάρω τη L'Oreal αν βγει σε προσφορά. Αν δεν βγει σε προσφορά, τώρα στα κοντά θα φτιάξω ένα sugar scrub προσώπου μόνη μου. Για το οποίο θα κάνω και σχετικό βίντεο, απλά το προετοιμάζω τώρα. Είμαι σε αυτή τη φάση, το προετοιμάζω για να κάνουμε 2 scrub προσώπου και 2 σώματος σπιτικά και σχετικά φθηνά. Επίσης, στο πρόσωπό μου βάζω αυτό της Violenta που σας το έχω ξαναδείξει και όταν το πήρα. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Είναι μαυριστικό, είναι self-tanning για το πρόσωπο με αργανέλαιο. Καθόλου λιπαρό, πολύ ωραία υφή, έχει αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά που έχουν όλα αυτά τα προϊόντα που έχουν αυτό τον υδατάνθρακα μέσα, δεν ξέρω τι είναι. Δεν μυρίζει πολύ ωραία, ας μην γελιόμαστε. Απλά ήθελα, επειδή τα χέρια μου είναι αρκετά μαυρισμένα όπως βλέπετε σε σχέση με τα μούτρα μου, που τώρα τα μούτρα μου είναι πάλι μαυρισμένα, φανταστείτε πως ήταν πριν. Προσπαθώ να φέρω σε μια ισορροπία το πρόσωπό μου με το υπόλοιπο σώμα. Δουλεύει πάρα πολύ καλά από την πρώτη εφαρμογή. Εγώ βάζω και ξαναβάζω κάποιες φορές. Κρατάει λέει 5 με 10 μέρες. Εγώ στις 3 μέρες θα ξαναβάλω και 2 φορές. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καλό. Δεν σας το προτείνω. Καλύτερα να κοιτάξετε τι γράφει. Αν και νομίζω δεν γράφει κάθε πότε. Α, μπορείτε να βάζετε λέει 2 με 3 σταγόνες μέσα στην κρέμα που χρησιμοποιείτε καθημερινά το πρωί. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Προτιμώ να το βάλω μόνο του. Δεν θα χαλάσω τώρα όλη μου αυτή την κρέμα 150 ml για να βάλω αυτό. Οπότε ναι. Επίσης έχω αυτό εδώ, το οποίο εντάξει δεν το βρίσκεται έτσι. Συγκεκριμένο δεν θυμάμαι καν από που το έχω πάρει. Είναι μείγμα αργύλων και ενεργών συστατικών για επιδερμίδες με τάση προς λιπαρότητα. Μπορείτε να το βρείτε παντού σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή κρέμας, είτε έτσι όπως εγώ το έχω σε αυτή τη μορφή, είναι σκόνη. Και το αραιώνω με νερό και το βάζω στο μούτρο μου αραιά και που θα το κάνω μία φορά τις 2 εβδομάδες. Όπως βλέπετε δεν έχει τελειώσει και καθόλου. Μου το έχει φτιάξει μια φίλη η οποία φτιάχνει χειροποίητα πράγματα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης έχω αυτό το lip balm της Astrid που δεν τελειώνει ποτέ. Σας το είχα ξαναδείξει. Φανταστικό, το βάζω κάθε βράδυ και ξυπνάω το πρωί με πολύ ενυδατωμένα χείλη. Και επίσης έχω μια καβατζούλα αυτή την κρέμα ματιών και χιλιών της Biolique, την οποία επίσης την έχω πάρει Απρίλη. Τη χρησιμοποιώ αραιά και που, η αλήθεια είναι όποτε θυμάμαι, πριν από την κρέμα ανοιχτός ή ημέρας, τη βάζω γύρω από τα χείλη επειδή είμαι κακό κορίτσι και καπνίζω και φοβάμαι να μην κάνω ρητίδες γύρω από τα χείλη. Θα μου πεις κόψε το κάπνισμα, θα σου πω ναι, θα έρθει και αυτή η στιγμή. Οπότε τη χρησιμοποιώ μέχρι να τελειώσει, δεν ξέρω αν θα την ξαναγοράσω. Παρ' όλα αυτά, οκ, καλή.
Αυτά είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιώ εγώ. Σας είπα ποια μου άρεσαν και ποια δεν μου άρεσαν. Σίγουρα δεν έχω κατασταλάξει. Είμαι σίγουρη μόνο για λίγα πράγματα από αυτά που σας έδειξα. Κάποια θα τα αντικαταστήσω, κάποια δεν θα τα ξαναχρησιμοποιήσω. Μία κοπέλα με ρώτησε σε ένα μήνυμα στο Instagram πώς πάει το update του διαιτοβλόγιου. Γιατί δεν έχω κάνει update τον τελευταίο καιρό, γιατί σας είπα ότι αντιμετώπιζα ένα θέμα γιατί μπορούσα να χάσω κιλά. Θα σας πω ότι κατάφερα και έχω χάσει 5,5 κιλά στο σύνολο. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο, αλλά θέλω να σας πω, επισκεφτείτε ενδοκρινολόγο. Αν δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά με το σώμα σας, μην το τσιγκουνευτείτε. 40-60 ευρώ είναι τέλος πάντων, κάντε τις εξετάσεις που πρέπει και θα με θυμηθείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια!